να μας είναι το δίκιο του εργάτη και όχι τα κέρδη του κεφαλαιοκράτη. Εδώ! Εδώ! Αγώνα ταξικό! Γιατί εμείς θα ζούμε με 200 ευρώ! Εδώ! Εδώ! Αγώνα ταξικό! Γιατί εμείς δεν ζούμε με 200 ευρώ! Απληρωτοί εργάτες! Έτσι θησαυρίζουν οι κεφαλαιοκράτες! Πήραν αυτά τα δάσκα απ' τις πολλές τροφές κι αυτοί μας κοροϊδεύουνε πως έχουνε ζημιές! Η επιχείρηση διαχρονικά απ' το δικό μας υδρότα έχει αποκομίσει άπειρα κέρδη. Χρηματοδοτήθηκε, δανειοδοτήθηκε με κρατικές εγγυήσεις, επιδοτήθηκε και επιδοτείται μέσω ΑΕΔ. Η ζωή μας όμως χειροτέρευσε. Μειώθηκαν οι μισθοί μας 16%. Εφαρμόστηκε εκπεριτροπής εργασίας. Δικασμένοι εργάτες. Εργάτες με ατομικές συμβάσεις εργασίας. Έχουμε εξαθλειωθεί οικονομικά. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε ούτε στα πάγια έξοδα. Νίκια, λογαριασμοί, δάνεια. Πρεπόμαστε να κοιτάξουμε στα μάτια τα παιδιά μας. Αυτή είναι η δίκαιη ανάπτυξη που έταξε η προηγούμενη κυβέρνηση και η ανάπτυξη για όλους που τάζει η σημερινή. Έχει κλονιστεί η υγεία μας. Χάσαμε πρόωρα συναδέλφους. Τίθεται θέμα επιβίωσης. Η σημερινή μας κάθοδος εδώ μαζική ήρθαμε με το αίτημα να δοθεί ένα επίδομα 3.000 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο έτσι ώστε να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, γιατί όπως είπαμε είναι το θέμα επιβίωσης. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι το εξής. Το σωματείο και οι εργαζόμενοι έχουν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Με την επιθεώρηση εργασίας, με την περιφέρεια εδώ, με το Υπουργείο Εργασίας σε τριμερή διαδικασία και ταυτόχρονα το σωματείο με την φυσική του παρουσία ενημέρωσε όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων εδώ και 2 χρόνια για αυτό το πρόβλημα. Όμως η γη εχθείως και το πρόβλημα παραμένει και οξύνεται. Κοιτάξτε τώρα, πέρασε ο Τσίπρας από το εργοστάσιο και δήλωσε ότι βρήκε μια καλή επιχείρηση, έναν καλό εργοδότη με αναπτυξιακή πορεία κλπ. Μετά έφυγε ο Τσίπρας, ήρθε ο Μητσοτάκης, επισκέφθηκε την επιχείρηση ο Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης, μαζί με τον Υφυπουργό Οικονομικών και δήλωσαν ότι εδώ μιλάμε για μια επιχείρηση με αναπτυξιακή πορεία, σύγχρονη, εξυγχρονισμένη, καινοτόμες δράσεις, εξαγωγικός προσανατολισμός και όλα τα συναφή. Έτσι, τέτοια είναι η επιχείρηση. Σύγχρονη, ικανή να παράγει εξειζητημένα προϊόντα, δεν το συζητάμε. Όμως η ζωή των εργαζομένων έχει χειροτερέψει. 16% μείωση στους μισθούς, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις ατομικές, άθλιος διαχωρισμός δηλαδή παλιών και νέων εργαζομένων. Και όπως είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως εδώ πέρα του σωματείου, οι εργαζόμενοι είτε την δίκαια ανάπτυξη αντιμετωπίζουν της προηγούμενης κυβέρνησης, είτε την ανάπτυξη για όλους που λέει η σημερινή κυβέρνηση, την έχουν πληρώσει με μείωση μισθών, με ατομικές συμβάσεις, με άθλιο διαχωρισμό παλιών και νέων εργαζομένων. Κοιτάμε να μας καταβάλουν 3.000 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο του Βαρβαρέσου, γιατί έχουμε φτάσει στην εξαθλίωση, στην οικονομική εξαθλίωση και δεν μπορούμε να βιοπορήσουμε. Και να μην κοπεί ούτε νερό ούτε ρεύμα, αλλά και να μην πληστριαστεί σπίτι εργαζόμενου στο εργοστάσιο Βαρβαρέσου.